Καμιά φορά στη ζωή πρέπει να έχεις και μία πισίνη. Μπορεί να έχεις κάποιο όνειρο, εντάξει. Μπορεί κάτι να πηγαίνει πάρα πολύ καλά στη ζωή σου σε κάποια φάση. Όμως, μπορεί αυτό το κάτι να καταστραφεί. Αυτό που σας προτείνω εγώ είναι πάρτε ένα φορτηγάκι, αφήστε το στην άκρη. Κάποια στιγμή μπορεί να σας φανεί χρήσιμο. Αυτά που λέω μπορεί ακούγοντας τις αναρτησίες, παρόλα αυτά. Το παιχνίδι σήμερα λέγεται Landstruck Tycoon, είναι το 2. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει, δεν έχω ιδέα ότι υπήρχε και ένα. Το 2 ήρθε στα χέρια μου, το 2 θα παίξουμε. Έχεις το φορτηγάκι στην άκρη, το γεμίζεις με φαγητά, τα πετάς στον κόσμο, γεμίζουν και αυτοί με χαρά. Απλώς για να ξέρετε, έχω παίξει λίγο, το παιχνίδι φαίνεται απέσιο. Παρόλα αυτά, δεν κάνουμε διακρίσεις σε αυτό το κανάλι. Και το απέσιο παιχνίδι έχει ίδια δικαιώματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το έχω στα high, στο μενού τρέχει με 550 FPS, γιατί αυτό χρειάζομαι σε αυτό το παιχνίδι. Θέλω 500 frames. Να βλέπω όσο πιο ομαλά γίνεται το φορτηγάκι μου να κυλάει στην οθόνη μου. Anyway. Περίμενε. Πάτησα escape, δεν θέλω να φύγει από το παιχνίδι, θέλω να φύγει από τα settings. Πώς διάολο βγαίνω από τα settings. Αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχω παγιδευτεί με στα settings. Αν πατήσω exit, πάτησα δύο φορές exit. Έζησε λίγο επικίνδυνα. Πραγματικά, ποιος game developer, ξέρω εγώ, δεν βάζει κάτι. Apply, ok και βάζει δύο φορές exit για να βγεις από τα settings. Το γεγονός ότι είμαι ακόμα μες στο παιχνίδι είναι ευτύχημα. Παρ' όλα αυτά, πατάω game 3. Έχει κάνει τόσες φορές loop η μουσική στα αυτιά μου που νομίζω ότι θα την ακούω για πάντα πλέον. Αυτό που βλέπετε τώρα είναι το tutorial του παιχνιδιού. Κάτω αριστερά εδώ πέρα μας έχει τα κουμπιά. Πίσω από το μενού επίσης αχνοφαίνονται τα κουμπιά. Πιθανότατα φτιάξανε το μενού και σου λέει εντάξει τώρα το tutorial είναι μωρέ, δεν το προσέξει και κανείς. Βάλει ένα screenshot μέσα από το παιχνίδι, το πρόσεξα εγώ όμως. Τέλος πάντων, εδώ έχει τόσα πολλά πράγματα που δεν θα μπω καν στον κόπο να τα διαβάσω. Εδώ κάνω skip άλλα και άλλα tutorial. Περιμένεις παιχνίδι να διαβάσω όλο αυτό το πράγμα. Αρχίζει το παιχνίδι, αυτό είναι το φορτηγάκι μας. Εντάξει, πρέπει να αρχίσει από χαμηλά, παιδιά. Hey kid, it's your buddy Kip. It's good to see you back in the game. You gotta forget the past. Ακούγεται πάρα πολύ ευχαριστημένος με αυτό που κάνει. Ακούω το voice acting αυτή τη στιγμή και σκέφτομαι ακριβώς τον άνθρωπο που έχει πάρει το κείμενο και είναι σε φάση τι λέει εδώ. Hello, kid. Kid λέτε εδώ. Τι γράφει εδώ, ρε παιδιά. Το διακρίνετε κι εσείς στην ζωντάνια, στη φωνή. Τέλος πάντων, μου έχει μαρκάρει, λέει κάτι στο χάρτη. Επίσης, λατρεύω τα παιχνίδια που έχουν τα μενού να φαίνονται από τη μία πλευρά. Αν το κοιτάξει από εδώ, είναι ήμοχ. Αν το κοιτάξει από την άλλη, μπορεί να είναι και home. Δεν ορκίζομαι, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να είναι και home. Από αυτή την πλευρά παρόλα αυτά είναι ο ήχος που βγάζει όταν κάποιος σου κάνει την προσποίηση ότι θα σε βαρέσει με δύναμη στην κοιλιά. Αυτό εδώ πέρα τώρα δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Από την άλλη πλευρά ίσως βγάζει νόημα. Από αυτή την πλευρά είναι λες και έχει πάθει εγκεφαλικό. Δεν το διαβάζω καν. Λοιπόν, upgrades έχει εδώ. Εδώ είμαστε. Φέρουμε upgrades. Looks like you'll need $1,000 to purchase the license. Let's see what's going on over at Competition Lane. Head there now. Εντάξει, τα διάβασε κι αυτά. Επόμενη σελίδα. Upgrade να μην κάνω. Upgrade. Services. Τι είναι αυτό? Τι πήρα? Συγγνώμη αν πήρα κάτι. Πήρα cell phone. Έδωσα $500 και πήρα κινητό. Δεν έχω δολάρια αυτή τη στιγμή, αυτό συμβαίνει. Δώσαμε $500 για κινητό και το φορτηγό μας παίζει να κάνει 125-130 με το ζόρι. Από την άλλη, δεν καίμε βενζίνη, πιθανότητα είναι ποδοκίνητο. Επίσης, μην μου πείτε κάτι για τον ποντίκι που είναι μες στη μέση. Με τον ποντίκι κουνά στην κάμερα. Δεν έχουν βάλει κέρσορα αυτοί, δεν φταίω εγώ. Τι έχουμε εδώ? Ο ενθουσιώδης τύπος μου είπε να επισκεφτώ το μαγαζί με τα επιδόρπια. Επίσης, ξέρεις τι μ' αρέσει. Τρέχω τώρα, εντάξει. Τα κουμπιά δεν μου τα λέει. Σταματάω τελείως. Πάλι δεν μου λέει τα κουμπιά. Πατάω λίγο W. Ξαφνικά εμφανίζονται τα κουμπιά. Στα 7 χιλιόμετρα. Οπ, τα ξανάχασα πάλι. Πέσαμε στα 6. Αν πατήσω λίγο, όχι τίποτα, δεν τα εμφανίζει. Αυτό ήτανε. Πρέπει να έχω κερδίσει, ας πούμε, διαγωνισμό από μνημόνευση για να μάθω τα κουμπιά, που είναι και πολλά, τέλος πάντων. Τώρα τι θα κάνω εγώ στο μαγαζί με τα επιδόρπια, δεν ξέρω. Δεν έχω καν χρήματα πάνω μου. Τουλάχιστον έχω iPhone. Έχει ζωντάνια, παιδιά, η πόλη. Αυτό εδώ. Βγήκε ένας, έστρεψε, πέρασε ο πεζός, τίποτα, δεν μας νοιάζει, ας τον πατήσουμε. Περίμενε. Έχει κανείς δίπλωμα σε αυτή την πόλη? Με συγχω... Εγώ φταίω γι' αυτό? Όχι. Πάλι πάτησε πεζό. Είναι κάτι γενικά, έχουν σεληνιαστεί όλοι. Είναι όλοι τσαντισμένοι με όλους, δεν ξέρω τι συμβαίνει σε αυτή την πόλη. Φτάσαμε εδώ. Χίλια συγγνώμη. Πίνατε καφέ? Έχει αυτό το τρέμουλο, είναι το aftershock. Παραλίγο να χάσει τη ζωή της. Τέλος πάντων. Κάπου εδώ είναι το πράγμα που πρέπει να πάω εγώ. Είναι από την άλλη πλευρά, έτσι. Τέλος πάντων, χωράει από εδώ. Αυτή τη στιγμή η κάμερα δεν με βοηθάει ιδιαίτερα, αλλά μπορώ να ακούω. Βλέπεις. Το βρήκαμε το δρόμο μας, ναι. Α, παίρνουμε τέτοια και μετά θα πάμε στο σχολείο. Έχουμε πλάνο, παιδιά. Το θέμα είναι ότι δεν έχω λεφτά να κάνω πράγματα, ρε φίλε. Δεν μπορώ να αγοράσω τίποτα από εδώ. Τέλος πάντων. Εντάξει, υποθέτω, το έχω εκεί πέρα το φορτηγάκι και κάτι θα έχω πάνω μου να φιλέψω τα παιδιά που σχολάνε. Περνάνε το δρόμο έτσι αυτοί. Ούτε διάβαση έχει ούτε τίποτα. Περίμενε εσύ, σιγά! Ανάβει το φλάσ, σου λέει ο δρόμος είναι δικός μου τώρα. Ωραία, είμαστε δίπλα στο σχολείο. Εδώ είναι το σχολείο. Πού είναι το σχολείο? Αυτό είναι το σχολείο.
Γεια σας, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Τι πρέπει να κάνω, radio? Όχι, δεν θέλω radio, άστο. Α, έρχονται, παίρνουνε! Δουλεύει! Η επιχείρησή μου! Παίρνει αυτό και τους πατάει όλους. Οι πελάτες μου ήταν αυτοί, παναθεμάσαι. Δουλεύει. Αυτός είναι τόσο πεινασμένος που θέλει να περπατήσει πάνω από το φορτηγό για να πάρει. Είναι, ξέρεις, αυτά τα παιχνίδια που είναι fun and interactive μου αρέσουνε. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν βλέπετε τα χέρια μου. Δεν κάνουν τίποτα. Σχολάσανε. Κάθομαι, έρχονται, παίρνουνε. Μπράβο. Αυτά είναι παιχνίδια. Έχω, φύγαν όλοι, σχολάσαμε, παιδιά. Αυτό ήταν. Δεν θα κάτσει κανείς εδώ πέρα δίπλα στην παιδική χαρά. Κάτι τέλος πάντων. Πάμε εκεί πέρα που μας λέει ο τύπος. Πού μας λες? Στην άλλη άκρη της πόλης. Ό,τι βγάλαμε θα τα χαλάσουμε σε βενζίνες. Πάτησα έναν. Από εδώ πρέπει να πάω. Είμαστε σοβαροί, ρε παιδιά. Έτσι πάνω, από εδώ. Τι να κάνεις? Μέσα από τα δάση. Έλα, μη σε. Τον πατάς και δημιουργείται κατευθείαν το crime scene. Κατεβαίνεις από το βανάκι, παίρνεις την κυμωλία. Χίλια συγγνώμη, παιδιά, εγώ το έκανα. Βάλτε με μέσα, παίρνεις την κυμωλία, κάνεις το πτώμα. Κύριε, α, ο άλλος. Είχα σταματήσει για λίγο και ήρθε, μου πήρε τα πάντα. Τώρα λέει που σε βρήκα, φέρε μου και ένα σάντουιτς και μήλο, φέρε μου και ένα hot dog. Τέλος πάντων. Πάλι απ' την άλλη είναι το διαολεμένο. Τι μας λέει εδώ? Be sure to adjust the prices on your items, but not too high. Now let's head to the main course store. Τώρα που έχω λίγα λεφτά, θα αγοράσουμε French fries, αγοράσουμε chips, popcorn, candy cane και cookie. Και πού μου πες να πάω τώρα? Κάπου μου πες να πάω. Εν τω μεταξύ, όπου έχει αυτά τα βελάκια, είναι στέκια. Βέβαια τώρα εγώ έχω βγει, είναι 7.30 ώρα. Θα έρθει κανείς εδώ πέρα 7.30 ώρα? Είναι κανείς εδώ? Δεν κανείς εδώ. Πού μου πες να πάω? Πάλι στην άλλη άκρη. Τέλος πάντων. Εδώ περνάει μια γέφυρα. Αυτή η γέφυρα ήταν λες και απλά έκανε pop από το πουθενά. Παίζει το μισό budget αυτής της πόλης να είναι η γέφυρα. Δεν ξέρω αν το διακρίνετε κι εσείς ή είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, εδώ έχει κόσμο. Κάτσε λίγο να σταματήσουμε στη διάβαση. Μπορεί κάποιος να θέλει. Να βγάλω τον ντούκα, πάσατε. Όχι, να το σπήρε κατευθείαν. Δεν χρειάστηκε τον ντούκα τίποτα. 4-20 τα πουλάμε αυτά. Έρχεται και. Εδώ έχει κόσμο. Κάτσε, θα ράξουμε λίγο. Είμαστε πάνω στη διάβαση, βέβαια, θα μου πεις. Εντάξει, δεν τους ενοχλεί αυτό. Σιγά. Εδώ δεν ενοχλούνται που τους πατάνε. Θα τους ενοχλείς που είμαι εγώ σταματισμένος πάνω στη διάβαση. Δες εδώ οι άλλοι. Σα ζόμπι είναι. Ήρεμα, παιδιά. Έχουμε για όλους. Μισ μπρο, περίμενε. Θες να αγοράσεις, να κουνηθώ λίγο, να βοηθήσω την κατάσταση. Να περάσεις, θες να αγοράσεις. Να, αυτή θέλει να αγοράσει, είναι αποφασισμένη, τη βλέπετε. Αγόρασε, τι θες να πάρεις? Όχι, θέλει να περάσει απλώς. Το AI σε αυτό το παιχνίδι είναι φανταστικό. Έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Θα σε πατήσω, πού πας? Μην πας να πε. Δεν φταίω, παιδιά μου κι εγώ. Πού να φρενάρει αυτό το πράγμα, είναι και φορτωμένο. Λοιπόν, πού είναι το πράγμα που πρέπει να σταματήσω εγώ τώρα? Ρε φίλε, αυτό που. Το σημείο που πρέπει να πάω είναι καταχωνιασμένο κάπου. Πολύ με εκνευρίζει. Αν επιμείνω αρκετά θα περάσει. Να το. Το ήξερα εγώ, παιδιά. Ξέρω. Κάτι πάτησα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να τα έχουμε κιόλα. Πού πρέπει να πάω? Με έφερε εδώ. Και μετά μου λέει let's head to the drink store. The ski resort is packed. Get there now, μου λέει. Πού είναι το ski resort? Εδώ είναι. Μέχρι να φτάσω εγώ στο ski resort, θα έχουν λιώσει πάκι. Θα έχει αλλάξει εποχή. Τώρα πάω κι εγώ μέσα από το δάσος με αυτή την κάμερα. Αφού δεν φαίνεται τίποτα. Θα περάσω όμως, διάολε. Δεν θα περάσω, άστο. Έφτασα, είστε ακόμα εδώ πέρα. Βλέπω δύο άτομα. Τρία. Να κορνάρω, τι να κάνω. Ελάτε, να τους παίξω τα φώτα. Δεν ψήνονται. Περιμένετε, μην πηγαίνετε σε αυτοκίνητά σας. Είναι και καλή ώρα, 2 το βράδυ. Που σε πιάνει αυτή η λιγούρα. Λες, αχ, μακάρι να είχα κάτι. Να, αυτός έρχεται. Έλα. Πού πας? Αυτή τη στιγμή έχω μπει μέσα $35. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω. Επίσης αυτό που λατρεύω είναι εδώ πέρα που σου λέει ξέρεις τι. Θα βάλουμε κάγκελα, αλλά από την άλλη αφού το asset είναι τόσο δεν θα το μικρύνουμε ή κάτι άλλο. Βάλει το εκεί έτσι να προεξέχει. Μοντερνιά. Θα το ονομάσουμε μοντερνιά. Τώρα το παιχνίδι μου λέει να πάω από εδώ στην άλλη άκρη της πόλης. Με αυτό εδώ το πράγμα. Νομίζω είδαμε αρκετά από το Landstruck Tycoon. Δεν ξέρω αν έχετε διαφορετική άποψη εσείς. Αυτό είναι το παιχνίδι. Ουσιαστικά έχεις ένα βανάκι. Το κάνεις και upgrade και τέτοια ανάλογα με τα πόσα λεφτά βγάζεις. Πηγαίνεις εδώ πέρα στα διάφορα μέρη που σου λέει ο τύπος που διαβάζει με ζωντάνια το κείμενό του. Αγοράζεις πράγματα, μετά πηγαίνεις, κάθεσαι σε ένα σημείο, έρχονται άνθρωποι, περπατάνε πάνω στο φορτηγό σου. Μερικοί είναι πιο πολιτισμένοι, έρχονται απλά τα παίρνουν τα πράγματα και φεύγουν. Άλλοι, α, κάποιος πήρε κάτι. Να σε καλά, γίγαντα. Έρχονται τέλος πάντων άνθρωποι, σου παίρνουν πράγματα, βγάζεις λεφτά, μετά χρησιμοποιείς τα λεφτά για να πάρεις άλλα πράγματα, βγάζεις περισσότερα λεφτά, μετά χρησιμοποιείς τα λεφτά για να κάνεις upgrade το φορτηγό σου και δουλεύει κάπως έτσι το παιχνίδι. Ουσιαστικά κουνιέσαι, σταματάς, κουνιέσαι, αγοράζεις πράγματα, κουνιέσαι, σταματάς, κουνιέσαι, κάνεις upgrade το φορτηγό σου, κουνιέσαι, σταματάς. Δεν σας ακούγεται διασκεδαστικό καθόλου, ούτε και εμένα, σπον την αλήθεια. Το Landstruck Tycoon 2 κάνει 10 ευρώ. Καλύτερα να πάρεις τα 10 ευρώ να τα φας, στην κυριολεξία. Πάρε 10 ευρώ σε φαγητό, κάτι άλλο, μην πάρετε αυτό το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας λύτωσα πάλι 10 ευρώ. Θα βλέπατε αυτό το παιχνίδι, θα λέγατε α, τι ωραίο που είναι, θα το αγοράζατε. Πιθανόν δεν θα το κάνατε, αλλά εντάξει, ας κλείσουμε με θετική νότα το βίντεο. Αυτά. Αντίο.
Νομίζω ότι το green light του Steam έχει καταστρέψει κόσμο. Βάζεις εκεί πέρα το παιχνίδι, σου κάνεις ό,τι θέλεις. Μπορεί να έχεις ασχοληθεί 2 ώρες. Μπορεί να έχεις πάρει κάτι έτοιμο, να το έχεις πετάξει και λίγα φρουφρού. Ταπ, το πετάς στο green light, λες σε 25 συγγενείς, 10 φίλους, παιδιά, μπείτε. Κάντε το thumbs up. Το κάνεις thumbs up, παπ, είναι στο Steam. Το πουλάς 10 ευρώ. Κοιτάς μετά στο Steam, τι κυκλοφόρησε σήμερα, σκουβάς κατά. Τέλος πάντων. Εδώ πέρα τριγύρω μου υπάρχουν βίντεο. Μπορείς να τα κλικάρεις, άμα θέλεις να δεις κάτι άλλο. Επίσης, κάτω στην περιγραφή υπάρχουν διάφορα links. Κάποια ίσως έχουν ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, δες τα, ακολούθησε ό,τι link θέλεις. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αντίο.